Σας καλωσορίζουμε από το πόρταλ 902.gr. Έχουμε μαζί μας τη Στέλλα Βαλαβάνη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Δαιμόνων Αττικής, και το Δημήτρη Ακτύπη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, με την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είμαστε μία μέρα πριν το αυριανό συλλαλητήριο της κινητοποίησης, μάλλον, που έχουν εξαγγελθεί σε αρκετές πόλεις της χώρας από τους μαθητές. Οι μαθητές εδώ και αρκετές ημέρες κινητοποιούνται για μία σειρά αιτήματα τα οποία φαίνονται, όχι φαίνονται, και είναι και δίκαια και λογικά εν μέσω πανδημίας, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Δηλαδή να έχουν μέτρα ασφαλείας και προστασίας για την ζωή τους. Και των εκπαιδευτικών φυσικά και των γονιών. Έχουμε ακούσει πολλά, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να πούμε ότι βρίσκονται σε καταλήψεις αρκετά σχολεία σε όλη τη χώρα. Και οι μαθητές έχουν κινητοποιηθεί σε περισσότερες από 35 πόλεις. Κυρία Βαλαβάνη, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία και κινητοποιούνται οι μαθητές? Έχετε μία εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τα αιτήματα των μαθητών? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να πούμε ότι τους μαθητές αυτή τη στιγμή τους κινητοποιούν τα ακριβώς πολλά υπαρκτά προβλήματα που ήταν χρόνια στην εκπαίδευση, δεν είναι τωρινά. Τα αντιμετωπίζαμε εμείς σαν γονείς πολλά χρόνια πριν και είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε και τώρα στην περίοδο της πανδημίας. Αυτό ακριβώς, το ότι 7 μήνες η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο. Ακόμα δηλαδή και τη μάσκα που κοροϊδεύουμε και τρολάβουν οι μαθητές και καλά κάνουν, ακόμα και αυτήν πλέον δεν υπάρχει το μέτρο της μάσκας, με την έννοια ότι οι γονείς πληρώνουν τη μάσκα από την τσέπη τους. Mm-hmm. Λοιπόν, 7 μήνες όταν δεν έχει πάρει. Που είδαμε με τη μάσκα, λοιπόν, στα σχολεία. Από τη στιγμή που 7 μήνες δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφάλεια των παιδιών μας στα σχολεία με την πανδημία, οι μαθητές εκ των πραγμάτων με τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους, που πολλές φορές μας βγάζουν και τα γυαλιά. Μας βγάζουν τα γυαλιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι κουβεντιάζουν, κάνουν σε μια σειρά από δήμους, αποφασίζουν την επόμενη στιγμή πώς θα κινητοποιηθούν και αύριο είναι μια κορύφωση η αυριανή κινητοποίηση. Και αυτό το λέμε γιατί. Γιατί τα μέτρα που απαιτούσαμε κι εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και επανειλημμένα είχαμε βάλει στο Υπουργείο Παιδείας και φυσικά για άλλη μια φορά το καταγγέλμα που δεν μας δέχεται να κουβεντιάσει με τους εκπροσώπους των γονέων, είναι τρία και είναι πάρα πολύ βασικά. Οι αίθουσες, δηλαδή φαίνεται ότι το 15 μαθητές ανατάξει είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή και για την εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών, αλλά πολύ περισσότερο για το ζήτημα της υγείας και της πρόληψης μπροστά στην πανδημία. Ναι. Αυτό κουμπώνει άμεσα με μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών, που θα τα πει και ο συνάδελφος Ακτύπης, και άμεσα σε σχέση με την πρόληψη, σε σχέση με τα τεστ, που αυτή τη στιγμή έχουμε χιλιάδες κρούσματα και σε σχολεία, τα οποία τα επαναλαμβάνουμε ένα τεστ, δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο και οι γονείς αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στη τσέπη για άλλη μια φορά για να πληρώσουν το τεστ. Τσέπη τους σε πολλές περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο συγκεκριμένο. Δηλαδή, σας στέλνει στα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί τα δημόσια νοσοκομεία έχουν τεράστιες αδυναμίες με αυτήν πάλι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Οπότε αναγκάζεται ο γονιός από το υστέρημά του να πληρώσει το τεστ και δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο, γιατί περνάει η ευθύνη στον γονέα και στον εκπαιδευτικό για το τι θα γίνει αν εμφανιστεί ένα κρούσμα ή ένα ιχνηλάτηση κρούσμα σε σχολείο. Η ατομική ευθύνη σε όλο τη το μεγαλείο τελικά, από ό,τι φαίνεται. Κύριε Ακτύπη, όσον αφορά τις τάξεις και τους καθηγητές, ελλείψεις. Σοβαρές ελλείψεις, στοιχεία κάνουν λόγο για 20.000 ελλείψεις εκπαιδευτικών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι. Η πλευρά της ισχυρίζεται ότι και γρήγορα προχώρησε σε διορισμό αναπληρωτών και ότι είναι επαρκής ο αριθμός. Ναι, μπορεί να έγιναν κάποιες προσλήψεις πριν ανοίξουν τα σχολεία, όμως θεωρούμε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Υπολογίζουμε πάνω από 15.000 κενά αυτή τη στιγμή στα δημόσια σχολεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Μόνο στη δευτεροβάθμια, σε όλες τις δομές, λείπουν πάνω από 8.000 καθηγητές. Στην πρωτοβάθμια δεν έχει ξεκινήσει το λοήμερο σχολείο ακόμα.
Είναι σημαντικό και δεν υπολογίζουμε βέβαια και τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια γιατί ανήκουν σε ειδικές ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου, ευπαθείς ομάδες. Δεν υπολογίζουμε στα κενά αυτά τις χιλιάδες συνταξιδοτήτες. Σχεδόν 3.500 συνταξιδοτήθηκαν την τελευταία χρονιά και κλείσαμε τη σχολική χρονιά με 42.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η κατάσταση δεν είναι απλά δύσκολη, είναι εκρηκτική στα σχολεία. Μιλάμε για 5 ώρα και 4 ώρα ακόμα στα σχολεία. Μιλάμε για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα σε αρκετές περιοχές. Δηλαδή απέχουμε, πώς να το πω, πάρα πολύ από αυτό που θα μπορούσε να πει κάποιος. Από τη λειτουργία των σχολείων. Ναι, από την κανονικότητα που υποτίθεται. Ναι, πόσο μάλλον. Έτσι είναι. Και βεβαίως είναι σημαντικό αυτό που υπόθηκε, γιατί τα παιδιά έχουν και μυαλό, έχουν και την κοινωνική πείρα και καταλαβαίνουν ότι για να προστατευτείς από τον ιό, τον κορονοϊό, την πανδημία κτλ. Δεν φτάνει μόνο η μάσκα. Χρειάζονται και άλλα μέτρα να πάρθουν. Γι' αυτό και πολύ σωστά απαιτούν αυτό που λέμε 15 παιδιά ανά τμήμα, να σπάσουν δηλαδή τα τμήματα, απαιτούν καθαριότητα που αυτή τη στιγμή λείπει από τα σχολεία. Σχεδόν 3.500 καθαρίστριες λείπουν από τα σχολεία. Δεν μιλάμε δηλαδή για απολύμανση. Δεν φτάνει ούτε και τη στοιχειώδη καθαριότητα των σχολείων το προσωπικό που υπάρχει, με τις 3 ώρες που είναι, με 3 ώρες συμβάσεις εργασίας κτλ. Και φυσικά το μόνιμο προσωπικό που θα υποστηρίξει αυτά τα παιδιά ή και τα παιδιά, αν το θέλετε, τα οποία κλείνουν, στα τμήματα που κλείνουν, στα σχολεία που κλείνουν κτλ. Χρειάζεται όμως να πούμε ότι και στο κομματικό είναι σημαντικό αυτό που υπόθηκε και για τα τεστ, την ιχνηλάτηση κτλ. Ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν λαμβάνει επί της ουσίας κανένα ουσιαστικό μέτρο. Κανένα ουσιαστικό μέτρο. Δηλαδή έχουμε κρούσματα και δεν παίρνει κανένα μέτρο. Όλο το βάρος πέφτει στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Προφανώς το κόστος, με αυτή την έννοια το λέω, το κόστος πέφτει και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Άρα λοιπόν τα αιτήματά τους είναι δίκαια, είναι κοινά και οφείλουμε να είμαστε στο πλευρό τους από κοινού να παλέψουμε για να επιληθούν. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ακούσει πολλά και σε βάρος των μαθητών και από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είναι υποκινούμενα τα παιδιά, ότι είναι κατά της μάσκας, ότι δεν θέλουν να κάνουν μαθήματα κτλ. Τι λέτε για αυτά, κυρία Βαλαβάνη? Καταρχήν να πούμε κάτι και να πούμε κάτι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι μαθητές βιώνουν την καθημερινότητα στα σχολεία και τη βιώνουν καλύτερα από όλους μας. Mm-hmm. Είπαμε και πριν ότι αυτό που τους υποκινεί είναι ακριβώς η καθημερινότητα και οι ελλείψεις όλου του προηγούμενου διαστήματος που δεν παρθήκαν υπόψη στα μέτρα. Να πούμε όμως κάτι, γιατί και οι μαθητές ζουν σε μια κοινωνία και την παρακολουθούν, τη βλέπουν. Ναι. Οι μαθητές λοιπόν βλέπουν ότι σε αντίθεση με αυτά που λέει η κυβέρνηση, αίθουσες υπάρχουν και υπάρχουν σε πάρα πολλούς δήμους. Δηλαδή αυτό το 15 μαθητές ανατάξει μπορεί να υλοποιηθεί με ένα σχεδιασμό τον οποίο υποκριτικά η κυβέρνηση δεν κάνει. Mm-hmm. Και να σας φέρουμε παραδείγματα, γιατί εμείς οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι ενώσεις έχουν κάνει καταγραφές στους δήμους τους και έχουν κινητοποιηθεί και προς τις δημοτικές αρχές που ουσιαστικά παίζουν τον μπαλάκι πικ-πονκ μεταξύ κυβέρνησης και δημοτικών αρχών, γιατί έχουν αναδείξει αίθουσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν παραδείγματα αιθουσών με τις συγχωνεύσεις σχολείων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Και έχουμε και διευθυντές και εκπαιδευτικούς που το αναδεικνύουν αυτό. Ξέρετε όμως ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι με τη θεσμοθέτηση του πλαισίου με 27 μαθητές ανατάξη που υλοποιήθηκε και ψηφίστηκε το καλοκαίρι, αφήνει δυνατότητα και μάλλον μέσα αγωγικά αφήνει τη δυνατότητα στις διευθύνσεις εκπαίδευσης να πάνε με 27 διατμήματα ακριβώς για το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή για να μην προσλάβει παραπάνω μόνιμους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Έχουμε σχολεία, ας πούμε, στο Λύκειο του Ταύρου. Υπάρχει μια δυναμική 500 μαθητών. Έχουμε αυτή τη στιγμή 285 μαθητές. Έχουμε αίθουσες αδιάθετες και η διεύθυνση εκπαίδευσης δεν αφήνει δυνατότητα στη διευθύντρια να σπάσει τα τμήματα.
Αυτή είναι καθαρά ευθύνη πολιτική της κυβέρνησης. Είναι πολιτική επιλογή αυτή. Και βέβαια, αυτό ακριβώς λέμε. Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην διαθέσει αυτή τη στιγμή κονδύλια για την εκπαίδευση, την ασφάλεια και τη μόρφωση των παιδιών μας. Αυτό είναι. Ας πάρει τρία ραφάλια λιγότερα. Είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι γι' αυτό. Κύριε Αυτή, εσείς τι λέτε, γιατί όντως είχαμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε σχολεία καινούργια να φτιάξει, ούτε να προχωρήσει σε προσλήψεις, γιατί αυτό και χρήματα δεν υπήρχαν, ήταν κοστοβόρο και ήθελε και χρόνο κτλ. Και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει τώρα πως με τις καταλήψεις χάνονται ώρες μαθημάτων. Και εσείς μας είπατε πριν από λίγο, δεν γίνονται μαθήματα. Δεν έχουν καν ξεκινήσει ακόμα μαθήματα και αυτές είναι επίσης χαμένες ώρες διδασκαλίας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Επί της ουσίας και από τις περιοδίες που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, σχεδόν, για να μην πω σε όλα, αλλά σε μεγάλη μερίδα σχολείων υπάρχουν κλειστές αίθουσες. Υπάρχουν κλειστές αίθουσες οι οποίες οι διευθύνσεις προφανώς και με εντολή του Υπουργείου Παιδείας δεν τις ανοίγουν, δεν αναπτύσσουν τμήματα. Υπάρχουν κλειστά σχολεία. Υπάρχουν 2.500 κλειστά σχολεία τα οποία την τελευταία δεκαετία είχαν κλείσει και δεν αξιοποιούνται. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν δυνατότητες να βρεθούν αίθουσες, να βρεθούν χώροι τους ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό. Άρα λοιπόν όχι μόνο δεν ανοίγουν τα τμήματα, αλλά φαίνεται ότι είναι και, πώς να το πούμε, είναι πολιτική επιλογή να μην δίνεται ούτε ένα ευρώ και δεν έχει δοθεί όχι μόνο για να αναβρεθούν αίθουσες, χώροι και τα λοιπά, από δημοτικοί χώροι και τα λοιπά, αλλά να γίνουν έστω και εργασίες σε υπάρχουσες αίθουσες οι οποίες και εκτός κορονοϊού και εκτός πανδημίας είναι πραγματικά κατάλληλες να κάνουν μάθηματα. Να γίνουν κάποιες επισκευές. Να γίνουν επισκευές, βεβαίως. Να ανοίξουν τα παράθυρα. Πώς το λένε, να επισκευαστούν αίθουσες. Δεν έχει επιλέξει η κυβέρνηση πραγματικά να μην δώσει ούτε ένα ευρώ για αυτή την κατάσταση. Το έχουν δηλώσει έτσι κι αλλιώς καθαρά και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Παιδείας. Αν το θέλετε, γι' αυτό έχουν επιδοθεί και σε ένα κρεσέντο συκοφάντησης του μαθητικού κινήματος και τα κυβερνητικά επιτελεία και τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην αρχή τους λέγανε ότι οι κινητοποιήσεις είναι επειδή αρνούνται τη μάσκα, ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι έτσι. Αφού δεν τους βγήκε, γιατί τέτοια τα συνθήματα των παιδιών τους προσπέρασαν και τη βάζανε σε σωστή βάση αυτά που διεκδικούσαν. Τους είπαν ότι υποκινούνται, ότι υπάρχουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Τους παρουσίαζαν εξοργιστικά, είδατε και τα προηγούμενα δημοσιεύματα και διάφοροι βουλευτές που βγήκαν ως μαϊμούδες, ας πούμε, που κάνουν καταλήψεις κτλ. Άβουλα όντα. Μιλάνε για δήθεν χαμένων διδακτικών ωρών, όταν το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση έχει ευθύνη, γιατί επί της ουσίας θα φτάσουμε Χριστούγεννα και δεν θα έχουν προσληφθεί οι αναπληρωτές, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, εμείς λέμε, για να καλύψει τα κενά. Και τώρα, σαν να μην έφτανε όλο αυτό, βγήκε και σήμερα η Υπουργός Παιδείας με μια κατάπτυστη δήλωση να πει ότι στα σχολεία που τελούν υποκατάληψη από αύριο θα ξεκινήσουν την εξαποστάσεως εκπαίδευση, δηλώνοντας με έναν υποκριτικό τρόπο και με εμπεγμό πραγματικά και κοροϊδία ότι θα κάνουμε διάλογο μόνο με ανοιχτά σχολεία. Ο διάλογος, τα αιτήματα των παιδιών, τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, τα αιτήματα των γονιών είχε ξεκινήσει από την αρχή της πανδημίας. Εδώ και 5-6 μήνες βάζαμε τα αιτήματα επιτακτικά για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, με ποιες προϋποθέσεις, ποιους όρους πρέπει να τηρούνται για την υγιεινή και την ασφάλεια όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σε αυτά τα αιτήματα πραγματικά δεν έχει απαντήσει κανένα κυβερνητικό στέλεχος. Ούτε η Υπουργός Παιδείας, ούτε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ούτε ο Πρωθυπουργός. Στα αιτήματα δηλαδή, τα άμεσα, τα καυτά, που τα βάζουμε σύσσωμοι όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, επιλέγουν να μην απαντούν, επιλέγουν μάλιστα να λιδωρούν το μαθητικό κίνημα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν μπορούν να έχουν, ας πούμε, άποψη για την οικονομία. Μπορούμε όμως να κάνουμε συμφωνίες για αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων,
μπορούμε να δίνουμε δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματίες, σε μεγάλους σε εργοδότες, να δίνουμε στα ΜΜΕ με την περιβόητη λίστα πέτσα, πώς να το πω, να δίνουμε εκατομμύρια ευρώ, αλλά να μην σπαταλάμε ούτε ένα ευρώ για τη μόρφωση και την υγεία των παιδιών μας. Αυτό είναι το ζήτημα και με αυτή την έννοια... Να μην σταθούμε βέβαια, κυρία Κτύπη, και στα προβλήματα που είχε η τηλεκπαίδευση το προηγούμενο διάστημα, που δοκιμάστηκε ως μέθοδος. Προφανώς έχει προβλήματα και δεν είναι το φάρμακο για κάθε νόσο. Πώς να το πω, δεν είναι η λύση για κάθε πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δεκάδες προβλήματα, χιλιάδες προβλήματα από τον εξοπλισμό, τη σύνδεση, αλλά και από την ίδια την ποιότητα και το περιεχόμενο του μαθήματος. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση την ζωντανή τάξη, την επαφή που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές του μέσα στην τάξη. Δεν είναι λύση δηλαδή αυτό το πράγμα, αλλά λύση θα είναι ακόμα και τώρα να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα που βάζουμε επιτακτικά ως εκπαιδευτικό κίνημα, ως μαθητικό κίνημα και το γονεϊκό κίνημα μαζί. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, και η ισοτιμία έχει να κάνει στην τηλεκπαίδευση. Δεν προχώρησε καθόλου και το ισότιμο της μόρφωσης για όλα τα παιδιά. Ναι. Δεν είχαν πρόσβαση όλα τα παιδιά ούτε στο ίντερνετ, αλλά ούτε πολύ περισσότερο να έχουν τα μέσα, τα τεχνολογικά μέσα. Και ήταν πάρα πολλά παιδιά αυτά που δεν είχαν τη δυνατότητα καθημερινά στην τεχνολογία. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, ότι συμφωνώντας με τον κύριο Ακτύπη, ότι είναι πάρα πολύ υποκριτικό να χρησιμοποιεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή άλοθη της καταλήψης, της μαθητικής κινητοποίησης των μαθητών, που στα 17 τους καλούνται να ψηφίσουν κιόλας, να έχουν πολιτική άποψη ή καλούνται να κουβεντιάζουν και να κάνουν μαθήματα για επιχειρηματικότητα, αλλά για τα ζητήματα της οικονομίας δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Χρησιμοποιούν λοιπόν άλοθη τους 7 μήνες που δεν κάνανε ακριβώς τίποτα, σαν άλοθη σε σχέση με τις καταλήψεις και το χάσιμο εκπαιδευτικών οδών. Όταν ακόμα και τώρα, και με καταλήψεις να μην είχαμε, έχουμε χιλιάδες χαμένες ώρες. Λοιπόν, δεν μπορεί να το χρησιμοποιείς ανάλογη, και να σας πω και κάτι, οι γονείς το καταλαβαίνουν αυτό. Οι γονείς το καταλαβαίνουν γιατί βιώνουν την καθημερινότητα των μαθητών, των παιδιών. Βιώνουν όταν πάει τρίτη ηλικίου το παιδί και κάνει 2 ώρες, 3 ώρες. Και αναγκάζεται να καλυφθεί διαφορετικά. Ναι. Και πιέζεται να προσπαθήσει να δώσει την ατομική λύση και ο γονιός για το εκπαιδευτικό κομμάτι του παιδιού του σε αυτές τις συνθήκες. Βέβαια. Σωστό είναι αυτό. Κυρία Βαλαβάνη, επίσης πείτε μας δύο λόγια για την προσπάθεια τρομοκράτησης των μαθητών. Είδαμε από διάφορες πλευρές, είτε δημοτικές αρχές, είτε και γονιών, και κάποιοι εκπαιδευτικοί και κάποιοι γονείς, με την απειλή των εισαγγελέων και της αστυνομίας. Επιχειρήθηκε να τρομοκρατηθούν οι μαθητές. Δεν φαίνεται, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, συνεχίζουν με αποφασιστικότητα και καλά κάνουν. Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή και τις τελευταίες μέρες ακόμα περισσότερο υπήρχε μια ενηλεής επίθεση κατά των μαθητικών κινητοποιήσεων, ακριβώς γιατί ενοχλούνται, έτσι να το πούμε ξεκάθαρα, ενοχλούνται. Ενοχλούνται που οι νέοι που βιώνουν την κατάσταση αυτή μαζί και με τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς δεν μπήκανε στη λογική της μάσκας, εντάξει, έτσι όπως θέλανε να το περάσουν. Το είπε και ο εκπαιδευτικός πριν ότι έχει να κάνει με συνολικά ζητήματα και συνθήματα που φωνάξανε. Αποδείξανε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η κινητοποίηση που κάνανε ήταν με αυτούς τους όρους, με αποστάσεις, με μάσκες, που μας βάζουν μπροστά, πειθαρχημένοι, κόντρα σε όλο το προηγούμενο διάστημα σε αυτό που προβάλλουν τα ΜΜΕ, μεμονωμένες καταστάσεις, καθαρά μεμονωμένες καταστάσεις. Εμείς μπορώ να πω, και επιτρέψτε μου να πω, ότι μπορεί να είναι και στημένες μεμονωμένες καταστάσεις, γιατί σαν Ομοσπονδία και σαν Ανώτατη Ομοσπονδία έχουμε επικοινωνία με τα σχολεία, με τις καταλήψεις και με τους γονείς. Η αγωνία των γονιών αυτή τη στιγμή είναι να μην υπάρξει άλλη μία χαμένη χρονιά. Τα παιδιά μας χάσανε μόρφωση πολύ το προηγούμενο διάστημα. Δεν θέλουμε να είναι άλλη μία χαμένη χρονιά. Και για να μην είναι άλλη μία χαμένη χρονιά, και οι μαθητές και εμείς οι γονείς
απαιτούμε να πάρθουν τώρα μέτρα και μπορούν να πάρθουν μέτρα τώρα. Υπάρχουν δυνατότητες και αίθουσες και να μειωθούν οι μαθητές ανατάξει. Πολύ περισσότερο να δοθεί τώρα χρηματοδότηση και να αναλάβει ο ΕΟΔΗ για επαναλαμβανόμενα τεστ. Να πάρθουν μέτρα ώστε να μην χρεωθεί καμία μέρα κανονικής άδειας σε εργαζόμενους γονείς που δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή με το μεροκάματο και τις συνθήκες που υπάρχουν τις εργασιακές κρατώντας το παιδί σπίτι, γιατί έχουμε και δημοτικά αυτή τη στιγμή που κλείνουν και αυτό το μέτρο δεν έχει πάρθει. Και πολύ περισσότερο αυτό, να εξασφαλιστεί μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικό τώρα, σήμερα, για να καλυφθούν τα 3 ώρα, 4 ώρα, 5 ώρα κενά που είχαμε επισημάνει εδώ και 7 μήνες ότι δεν μπορούμε Σεπτέμβριο να πάμε με αυτό. Και ξέρετε και κάτι άλλο, είχαμε και μια εβδομάδα παράτασης της έναρξης της σχολικής διαδικασίας. Και αυτό είναι παραπάνω ευθύνη της κυβέρνησης που ακόμα και αυτή τη εβδομάδα δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο. Και μην μας κάνει το δάχτυλο τώρα η υπουργός ότι πήρε παραπάνω αναπληρωτές. Εντάξει, τώρα οι γονείς το βιώνουν καθημερινά όταν το παιδί τους γυρνάει στις 12, 11 και 1 η ώρα το μεσημέρι σπίτι. Είτε κάνει κατάληψη είτε όχι. Εντάξει, η πραγματικότητα μιλάει μόνη της. Είναι ό,τι και να κάνουν τα ΜΜΕ, το ζούμε καθημερινά εμείς σαν γονείς. Κύριε Χτύπη, ένα σχόλιο και εσείς για την επιχείρηση τρομοκράτησης των μαθητών, αλλά και για το αυτό που αναφέρατε ότι οι συνθήκες της πανδημίας και τα κατάσταση που βιώνουμε τώρα αναδεικνύουν τα προβλήματα που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Απλώς δεν ήταν τόσο έντονα ή δεν είχαν γίνει τόσο κατανοητά. Δηλαδή, ελλείψεις και προσωπικού και κτηριακών υποδομών και καθαρίστριες και μία σειρά άλλα θέματα. Ήταν ζητήματα που τα έβαζαν και οι ταξικές δυνάμεις των εκπαιδευτικών και όχι μόνο το κίνημα το εργατικό. Που οφείλεται στην πολιτική της κυβέρνησης στην εκπαίδευση με τι στόχο. Έτσι είναι. Τα προβλήματα προϋπήρχαν. Απλώς τα ζούμε τώρα με πιο οξυμένο τρόπο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σημερινή κυβέρνηση. Έχει να κάνει και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες δεν πήραν, πραγματικά δεν πήραν ούτε ένα μέτρο για να επιλύσουν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Να υπενθυμίσω για παράδειγμα ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σχεδόν σε όλη την Ελλάδα εγκαταστάθηκαν τέλος πάντων αυτά τα τσίγκινα, και δεν λέγονται αίθουσες, τα τσίγκινα κλουβιά, ας πούμε, για τα παιδιά, και για να στηβάζονται 25, 24, 25 και 26 παιδιά προνήπια και νήπια. Τα ζητήματα του προσωπικού είναι, μιλάμε για χρόνια τώρα επί όλων των κυβερνήσεων, διαφόρων αποχρώσεων, να το πω έτσι, και πολιτικών συνδυασμών, όπου δεν λύνονται και όπου εφαρμόζεται ένας άδικος και σκληρός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις, όπου επί της ουσίας οδηγεί και σε απολύσεις συναδέλφους, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το παράβολο των 3 ευρώ, ας πούμε, που δεν μπορούν λόγω της μη καταβολής να απολύονται συνάδελφοι που δουλεύαν 10, 12 και 15 χρόνια στα σχολεία. Έχει να κάνει με το περιεχόμενο προφανώς. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε ότι για να κάνει σωστά το μάθημά του ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να έχει ένα τμήμα πολυπληθές. Έχει να κάνει με την έγκριση ολιγομελών τμήματων στα ΕΠΑΛ ή στις κατευθύνσεις στην τρίτη ηλικίου. Ένα σωρό ζητήματα τα οποία καμία κυβέρνηση δυστυχώς δεν έλυσε στο όνομα του δημοσιονομικού κόστους, ενώ ταυτόχρονα ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλού διοχετευόντουσαν τα χρήματα, αλλού πηγαίνανε. Είναι πολιτική επιλογή. Τώρα για την καταστολή, εμείς προφανώς η κυβέρνηση μπορεί να μην το λέει με άμεσο τρόπο, αλλά με έμεσο τρόπο έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και με μηνύματα όχι μόνο σε γονείς αλλά και σε εκπαιδευτικούς κτλ. Επί της ουσίας ρίχνει τον μπαλάκι στους ίδιους εκπαιδευτικούς να σπάσουν εντός εισαγωγικών τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των παιδιών. Εμείς καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να σταθούμε δίπλα στους μαθητές μας. Όπως στεκόμαστε καθημερινά μέσα στην τάξη, όπως στεκόμαστε και τα βοηθάμε να αναπτυχθούν κοινωνικά, ψυχολογικά, γνωστικά μέσα στην τάξη, στο προάβλιο που συζητάμε μαζί τους, στο κενό τους, στο διάλειμμα για τα οικογενειακά τους ζητήματα κτλ. Έτσι και στο δρόμο, όταν βγαίνουν, πρέπει οι εκπαιδευτικοί να πάρουμε τη θέση μας δίπλα στους αγωνιζόμενους μαθητές.
μαθητές μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, να στέκεται με όλους τους τρόπους κοντά στους μαθητές, είτε αυτό λέγεται τάξη, είτε λέγεται διάλειμμα, είτε λέγεται αγωνιστική κινητοποίηση. Δεν έχουμε ρόλο δηλαδή ούτε του παιδονόμου, ούτε του αστυνόμου, ούτε του αγανακτισμένου που παίρνει ένα ψαλίδι για να κόψει τις αλυσίδες. Ίσα-ίσα μαζί με τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους ενδεχομένως, δείχνοντάς τους και τις συλλογικές διαδικασίες και από κοινού να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας που είναι κοινά και, όπως είπα και στην αρχή, είναι και δίκαια αιτήματα και πρέπει να ικανοποιηθούν, μπορούν να ικανοποιηθούν τώρα. Άρα λοιπόν και αύριο θα είμαστε στο συλλαλητήριο μαζί με τα παιδιά μας, όπως ήμασταν και τις προηγούμενες ημέρες, όπως ήμασταν και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είμαστε όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στο μέλλον, όπου, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο τα ζητήματα της υγείας, θα ανοίξουν ζητήματα και εκπαιδευτικά, όπως για παράδειγμα η Τράπεζα Θεμάτων. Ναι, βάζουν και αυτό το θέμα οι μαθητές. Που είναι στα αιτήματά τους και των εκπαιδευτικών προφανώς, να μην έχουμε ένα εξοδοτικό λύκειο, ένα λύκειο που θα μεγαλώσει τους ταξικούς φραγμούς, ένα λύκειο, να το πούμε έτσι, φροντιστήριο. Το σχολείο δεν μπορεί να φροντιστηριοποιείται, αλλά πρέπει να δίνει ολόκληρη γνώση στα παιδιά. Έχουμε δηλαδή ζητήματα μπροστά μας, τα οποία πρέπει οι εκπαιδευτικοί να βρεθούν στο πλάι των μαθητών και μαζί με τα παιδιά, όχι υποκαθιστώντας, μαζί με τα παιδιά να βρεθούμε στο δρόμο του αγώνα. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας.